Arrivano το φελόνιο και σβέλτα! Σβέλτα, λέω γαϊτούρι! Το φελόνιο μέσα μου να δω! Ωραία! Θέλω να φέρει το επιτραχύλιο! Έχουμε να πάμε στη δεξίωση που κάνει η σπίθα του Μίκη, παιδί μου! Πρέπει να δείξουμε χαρτί, να μην αντίσουμε! Έτσι, μπράβο! Και τώρα πηγαίνει, φέρε μου, τα δαχτυλίδια και τον εγκόλπιο σταυρό! Έτσι, ξέρεις αυτά τα δαχτυλίδια που λάβουν, τα μεγάλα! Ναι, ακριβώς! Μην δείξουμε ότι η εκκλησία μας είναι καμιά φτωχοπινεδιάρα! Τον εγκόλπιο, άντε! Άντε, τη μάνα σου την αραπίνα μου έχεις κάνει, άντε να μην κολλαστώ! Λοιπόν, κύριε, φυλακή το στόμα τιμή. Λοιπόν, γρήγορα, τη μήτρα! Τη μήτρα την καλή, ε! Αυτή, η άλλη να πιάνει φαούρα, μπράβο! Έτσι, έτσι, μεγαλοπρέπεια θέλω! Κύριε και Θεέ, πλούσια τα ελέησε. Λύτερα στο κόλμο πάμε το ξύλινο σταυρό, παρά με όλο του το κουμούτσα στο λαιμό. Ωραία που τα λέω η κουφάρα τα μια φορά. Μιλιά μας τα κουρί. Τη ράφγω γρήγορα, φέρε μου τη ράφγω. Όχι, αφήνε, αφήνε για να σε φοράω, ηλίθιε! Να έχω τη μανούλα σου μέσα! Είπε η μαντορική! Έχω και την πρόβατα να σε λαγίσω απόψε. Μουαχάχα! Το σήμερα ο καριόλης! Τι με κοιτάς! Πήγαινε γρήγορα να φέρεις τη λιμουζίνα! Να προλάβουνε τα φαγητά γιατί στην εξίωση είναι καλεσμένος σου καρατζαφέρης! Μπράβο, πού φυλάσαι το σταυρό, καλλιτόρι! Ωχ, πελάτης! Πάτε να μάθησα. Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, όλοι το παθαίνουν από καιρό σε καιρό. Κάτσε να μου τα πεις, θα ξελαφρώσει η ψυχούλα σου, τέχνον μου. Σε ακούω, παιδί μου. Πάτερ, νομίζω ότι δεν κάνω όσα μπορώ για την πατρίδα μου. Γιατί τα λες αυτά, παλικάρι. Τάχα δεν έδωσες τους μισθούς. Όχι, προς Θεού. Και τους μισθούς μου τους έδωσα και τη δουλειά μου την έχασα. Και στο λογαριασμό για το χρέος κατέθεσα. Και δεντροφυτεύσεις πηγαίνω και κάνω με το Sky. Και ξεκολλώ τσίχλες από παγκάκι και πεζοδρόμια με τους οδηγούς. Συγχαρητήρια, παιδί μου. Εσύ είσαι ένα πρότυπο πολίτη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σε ακούω. Ποιο είναι το παραστράτημά σου, παλικάρι? Το παραστράτημα, πάτερ. Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Ναι, αλλά πες το παιδί μου λίγο γρήγορα, μας περιμένουν και φιλανθρωπίες στην ιστορία μπροστά μας. Ναι, με συγχωρείτε, Μάντελ, δεν θέλω να σας καθυστερώ από το έργο σας. Να, μου μπήκανε ιδέες. Ιδέες? Ναι. Ιδέες, παιδί μου, σου μπήκανε. Να, πάτε, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι είναι λίγο άδικο εγώ να μην έχω να φάω και οι τράπεζες να θησαυρίζουνε. Θέλημα Θεού, παιδί μου. Σκέφτομαι ότι είναι λίγο άδικο εγώ να κινδυνεύω να χάσω το σπίτι μου γιατί δεν έχω να πληρώσω το δάνειο και στο Μέγαρο Μουσικής να χαρίζονται 95 εκατομμύρια ευρώ. Θέλημα, παπά Κωνσταντίνου, μία μου. Μέχρι και για την εκκλησία έκανα κάποιες σκέψεις. Για την εκκλησία? Έκανε σκέψεις για την εκκλησία! Αυτό είναι πολύ σοβαρό, παιδί μου! Το ξέρω, πάτερ, γι' αυτό ήρθα να εξομολογηθώ. Να. Σκέφτομαι ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για το έθνος μας τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο εύκολα αν η πολιτεία σταμάταγε να πληρώνει τους ιερωμένους. Αν σταματούσε να χρηματοδοτεί κάποιες σκοτεινές φιλανθρωπίες της Εκκλησίας και η Εκκλησία μας αποφάσισε να δώσει τον πλούτο που κατέχει ή έστω ένα μέρος του στο λαό. Αυτά τα πράγματα που λες, έθνος μου, είναι πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να μετανοήσεις πάρα αυτά. Τι είναι, παιδί μου, γιατί σφίγγεσαι, γιατί έχει κι άλλο. Λίγο ακόμα, πάτε. Να το ακούσω, λοιπόν, παιδί μου. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω ομόθρησκούς μου με σημαίες και σταυρούς στα χέρια να δέρουν και να κακομεταχειρίζονται ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή είναι αλόθρησκοι. Μα ο χριστιανισμός δεν είναι η θρησκεία της αγάπης. Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός δεν δίδαξε αγάπα των πλησίων σου.
Σήμα αυτά τα πράγματα που λες, σίγουρα πας γραμμή στην κόλαση. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Αυτοί οι μαύροι ανάπαυλες δεν ήτανε πλησίον, μας γίνανε με το έξι τέλος. Πείτε, κανείς να τους πει εκεί στην αραπιά, εσείς μαύροι, ελάτε εδώ να γίνουμε πλησίοι. Έρχεται να μας πάρετε τις δουλειές, να μας κατελαφίσετε την οικονομία μας, να μας μαγαρίσετε ακόμα τις ίδιες μας τις κόρες. Πού ψήφιε φυλακή το στόμα τί μου. Κόψω τσούτσουνι! Αυτοί, παιδί μου, είναι εχθροί της θρησκείας και του έθνους μας και θα πρέπει να τους καταπολεμήσουμε μέχρι σε σκάτων! Γιατί η εκκλησία μας, παλικάρι μου, είναι η εκκλησία της αγάπης. Αλλά κάτι μου συνέστησε για τον πλησίον σου, δηλαδή τον Έλληνα, τον Ορθόδοξο, τους άλλους τους γαμπάτε! Τι λέω, παιδί μου! Τους άλλους θα βρούμε έναν τρόπο να τους εξατμίσουμε, τέλος πάντων. Και οι Έλληνες που δεν είναι χριστιανοί. Εσύ λοιπόν! Ναι, εσύ θα με σκάσει. Τέτοιρε σαν και εσένα, μία που χαλάσαν την πατρίδα μας, που ανοίξανε τα σύνορα, μπήκανε μέσα οι μαύροι στον κόπο, και κάνανε μέχρι πρόκειτος απεργία πείνας και θα έγινε και τζαμί στην πλατεία συντάγματος. Να γαμίσου, ρε, είπε που θα πει. Θέλω να πω... Σου, πουλάκι μου! Που δεν βλέπεις τα χάλια της δημοκρατίας σας που να τα βάζει με την εκκλησία μας! Δίκιο έχετε πάντα. Τι να πω. Εγώ είμαι ένας φιλήσιμος πολίτης, χριστιανός, ορθόδοξος και πατριώτης. Ο εξαποδό με παρέσυρε. Αλλά τα λόγια σου, πάντε, με φέρανε στον ίσιο δρόμο. Τι να κάνω να ξυλιωθώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 40 μετανιούλες την ημέρα. Θα συνεχίσουμε με μια τρίμηνη νηστιούλα. Και από εδώ και πέρα θέλω να μην χάσεις ούτε μία από... ούτε ένα από τα κηρύγματα μου κάθε Κυριακή, ξέρεις την ώρα, ε! Και βέβαια, παιδί μου, θέλω να μισείς τους άθεους, τους αναρχικούς, τους μεταλλάστες και αν θέλεις επικουρικά πάντα, μπορείς να πας να γραφτείς σε κανένα τάγμα εφόδου, όπως ας πούμε της Χρυσής Αυγής, να σπάς κεφάλια, να και σπίτια. Και πάνω απ' όλα, θέλω παιδί μου να αγαπάς τη σημαία του στρατό, την αστυνομία, την εκκλησία, αλλά κυρίως τον Μίκη Θεοδωράκη, μεγάλη χάρη του, πως αριστεροδεξιός Έλλην ενώνει το έθνος μας, παλικάρι μας. Πάτερ, ευχαριστώ. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου. Ο Θεός θα σε ευλογεί, Άγιε Πατέρα. Θα ευλογεί, παιδί μου, μια εξαμφιβολία. Θα λέμε την Κυριακή. Θα τα πούμε επίσης, θα σου έρα, παιδιά σου, γεια σου. Γεια σας, Πάτερ. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου. Ως το διάολο μαλακισμένο. Και πίνασα. Είμαστε στον αέρα!